Προβλήματα λόγω έλλειψης χώρου για τις εξετάσεις αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες σχολών οδήγησης. Το πρόβλημα είναι στο χώρο. Δεν υπάρχουν χώροι για να γίνουν οι εξετάσεις. Έχει προσθεθεί μια καινούργια δοκιμασία, το λεγόμενο σλάλομ, στο οποίο δεν υπάρχει χώρος για να γίνει η διαδικασία της εξέτασης. Έπρεπε να έχει μερεμνήσει η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, να έχει φτιάξει χώρους για την εξέταση και των αυτοκινήτων στους χώρους που κάνουμε την πρακτική εκπαίδευση, γωνίες, παρκαρίσματα και αυτά, αλλά και για τα μηχανάκια. Όπως αναφέρουν οι ιδιοκτήτες των σχολών, εδώ και 2 μήνες δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν τις εξετάσεις που απαιτούνται για την εκπαίδευση των μαθητευόμενων οδηγών λόγω έλλειψης χώρου. Δεν υπάρχει χώρος δηλαδή για να πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις. Οι εξετάσεις έχουν σταματήσει εδώ και περίπου 2 μήνες. Το πρόβλημα είναι μεγάλο και από την πλευρά των υποψηφίων οδηγών αλλά και από την πλευρά τη δική μας, γιατί και αυτοί θέλουν να εξυπηρετηθούν. Πολλοί έχουν ανάγκη να πάρουν το δίπλωμα, έχουν κάποιο δικαστήριο ή οτιδήποτε άλλο. Όπως και εμείς δεν μπορούμε να δουλέψουμε, δεν μπορούμε να πάρουμε τα χρήματά μας. Μεγάλες είναι οι αντιδράσεις των ιδιοκτητών, καθώς όπως λένε έχουν κάνει επανειλημμένες προσπάθειες ζητώντας χώρο για την εκπαίδευση χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Αυτό που ζητούν είναι να βρεθεί άμεση λύση. Ήρθε το διάταγμα 1 μήνα πιο νωρίς. Έπρεπε να μεριμνήσει η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, όχι εμείς οι σχολές οδηγών, να βρει χώρο. Προσπαθήσαμε εμείς σαν σωματείο να τους συγκλίσουμε, να τους συνεχώς κοντά τους, να μεριμνούμε να γίνει αυτό το πράγμα. Είπανε ότι θα μας φτιάχνανε ένα χώρο κάτω από το ΚΤΕΟ, έγινε η προεργασία, μετά χαθήκαν οι εκλογές. Παραιτηθήκαν όλα αυτά. Να υπενθυμίσουμε ότι μέχρι πριν από 2 μήνες οι εξετάσεις γίνονταν πίσω από το κολυμβητήριο Πεπανός και στις εγκαταστάσεις του ΚΤΕΟ στην περιοχή Μποζαΐτικα Πάτρας.